Ξέρετε ποια είναι η θερμοκρασία στην επιφάνεια του ήλιου αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν ξέρετε, ούτε εγώ γνωρίζω. Αλλά φαντάζομαι ότι αν αποτανθούμε στους κατάλληλους φυσικούς, αστρονόμους, επιστήμονες, θα μας πούν επακριβώς ποια είναι η θερμοκρασία αυτή. Το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, το ξέρετε. Φαντάζομαι πάλι πως όχι, επακριβώς. Πώς μπορούμε να το μάθουμε. Ρωτώντας πάλι τους ιδίμονες, οι τους α, οικονομολόγους, επιστήμονες, εμάς. Δεν νομίζω. Δεν είναι το ίδιο πράγμα η θερμοκρασία στην επιφάνεια του ηλίου... και η ανεργία στην Ελλάδα ή οπουδήποτε αυτή τη στιγμή. Και να σας πω γιατί. Καλά, καταρχήν, αν ρωτήσουμε δέκα οικονομολόγους... ποια είναι η πραγματική ανεργία σήμερα... όλοι μας, οι οικονομολόγοι, θα αναφερθούμε... Στο επίσημο στατιστικό στοιχείο, στο επίσημο ποσοστό τη ανεργία. Είναι, ξέρω εγώ, 8,3% αυτό που λέει η στατιστική υπηρεσία. Όμω, ξέρετε, και οι δέκα οικονομολόγοι ε, θα έχουν κάτι να προσθέσουν. Ο καθένα θα πει την άποψή του για, τα, για το κατά πόσο εκτό ή εντό ε, πέφτει αυτή η προσέγγιση τη στατιστική υπηρεσία στην πραγματική ενέργεια. Κάποιοι θα πούνε ότι το 8, κάτι αυτό που αναφέρει η στατιστική υπηρεσία α, είναι υπερβολικό. Υπερτιμά το πρόβλημα της ενεργείας στην Ελλάδα. Άλλοι θα πούνε ότι το υποτιμά. Οι πιο α, σωστοί σωστή θα είναι αυτοί που θα αναφερθούν στην ουσιαστική δυσκολία α, προσέγγισης του ερωτήματος αυτού με επιστημονικό τρόπο. Και για να μην μιλάμε θεωρητικά, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Βασίλισσα Ελισάβετου τη Αγγλία. Είναι άνεργοι ή εργαζόμενοι. Ένα νέο ο οποίο με το μηχανάκι του κάνει delivery ή πίτσα. Είναι εργαζόμενο ή άνεργο. Κατά μία άποψη και δύο είναι εργαζόμενοι. Βασίλισσα Ελισάβετ επισκέπτεται σχολεία, νοσοκομεία, ταχυδρομεία, δέχεται κόσμο στο παλάτι του Μπάκινγχαμ. Δουλεύει καθημερινά με τεράστιε απολαυέ όπω είναι γνωστό. Παράλληλα, με πολύ μικρότερε απολαυέ, ο νέος με το μηχανάκι του κάνει delivery pizza και βεβαίως εργάζεται. Και μάλιστα κάνει και μια πολύ επικίνδυνη δουλειά. Υπό μια άλλη όμως οπτική γωνία. Κάποιου αντιβασιλικού για παράδειγμα. Ο οποίος θεωρεί ότι όλοι οι βασιλείς της Αγγλίας, της Δανίας, αυτούς που είχαμε κι εμείς, είναι κυφίνες οι, οι οποίοι ζουν από τον πλούτο του λαού τους και που κατόπιν εορτής, για να νόμιμοποιήσουν την αεργία τους, κάνουν κάποια πράγματα. Κάποιες δεξιώσεις, κάποιες επισκέψεις. Όσο για το νέο με την πίτσα, φανταστείτε ότι πρόκειται για έναν πτυχιούρχο αρχιτεκτονικής, ο οποίος δεν έχει άλλο τρόπο να ζήσει, έχει βρει μια δουλειά σε μια πίτσα και δουλεύει κάποιες ώρες τη βδομάδα. Αυτός δεν θεωρείται άνεργος. Τι θέλω να πω με αυτό. Η απάντηση στο ερώτημα, εάν η Βασίλισσα Ελισάβετ ή ο συγκεκριμένο νέο με το μηχανάκι είναι εργαζόμενοι ή άνεργοι, δεν είναι ένα τεχνοκρατικό, τεχνικό ζήτημα. Δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητο των πολιτικών και κοινωνικών πεπιθύσεων. Γι' αυτό λοιπόν διαφέρει ο, ο ρόλο του φυσικού και του αστρονόμου από τον ρόλο του οικονομολόγου και γι' αυτό η ανεργία είναι μια έννοια πολύ διαφορετική επιθερμοκρασία στην επιφάνεια του ηλίου. Όποιος σας πει ή μα πει γενικότερα ότι η μέτρηση της ανεργίας είναι ένα τεχνοκρατικό αντικειμενικό ζήτημα, το οποίο καλό είναι να το αφήσουμε στους στατιστικούς, είτε δεν γνωρίζει καλά οικονομική θεωρία, είτε ψεύδεται.